να υποδεχτούμε την Εύη Σπανού, η οποία θα μας προσγειώσει σε ρεπορτάζ τα στοιχεία και τα συμπεράσματά του προκαλούν προβληματισμό. Χθες αναφερθήκαμε σε κάποια δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία τη συγκεκριμένη έρευνα 2020-2021 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια παγκόσμια κλίμακα έχουν εισέλθει σε ένα καθεστώς στοχοποίησης. Σωστά, Εύη? Πολύ σωστά. Από διεθνείς οργανισμούς προκύπτουν αυτά τα στοιχεία. Ωστόσο, οι πράξεις αγάπης, οι πράξεις που δείχνουν ευσπλαχνία και συμπόνια δεν σταματούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης δείχνει με τον καλύτερο τρόπο το κοινωνικό της πρόσωπο. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε, έχουμε κάνει ρεπορτάζ και παρουσιάζουμε τα συσίτια ενωριών στο Ηράκλειο, αλλά και στο Μαλεβίζ έχουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ποιος ο αριθμός τους και πώς οι άνθρωποι, βέβαια, μέσα από αυτή τη φιλανθρωπική διαδικασία μπαίνουν σε μια διαδικασία να επωφεληθούν και να βοηθηθούν. Λοιπόν, Εύη. Στοιχεία λοιπόν που έχουμε από την Ιεράρχη Αρχιεπισκοπή Κρήτης, 5 ενορίες καθημερινά διανύμουν φαγητό. Και μιλάμε για την Εκκλησία του Αγίου Μινά, για την Αγία Τριάδα, για τον Άγιο Γιώργιο στον Πόρο, για τον Άγιο Κωνσταντίνο, το Παλαιό Κημητήριο, αλλά και για τον Άγιο Ιάννη Χωστού. 5 λοιπόν αυτά τα σημεία καθημερινά, ενώ σε σταθερή βάση μιλάμε για 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Έχουμε τον Άγιο Παντελεήμονα Κολυβά Γαζίου και τον Άγιο Νικόλαο στην Αλικαρνασσό, αλλά ναι, και την Αγία Εκατερίνη. Ωστόσο, η προσπάθεια και η ενεργική δράση δεν σταματάει εκεί, καθώς έχουμε και τρόφιμα μακράς διαρκείας και νοπά προϊόντα που διανύμονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τη Διακονία της Αγάπης της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από την Παναγίτσα Μασταμπά και από τον Άγιο Στυλιανό στα Δειλινά. Μάλιστα, λοιπόν, είναι ενορίες που έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους αυτή τη στιγμή και βοηθούν εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Βάζουμε μία ανωτελεία στην παρουσίασή σου. Θα ακολουθήσουν και άλλες και πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Μεθόδιο Βερνιδάκη. Είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Μεθόδιο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε εσάς. Χρόνια πολλά, και καλή χρονιά. Στους τηλεθεατές. Λοιπόν, συλλέξαμε κάποια στοιχεία και παρουσιάσαμε το έργο. Μεταξύ άλλων, πολλές ακόμα ενορίες βέβαια βοηθούν και βοηθούν εκατοντάδες συνανθρώπους μας. Το έργο, ειδικά μέσα σε μια περίοδο επιδημιολογικής κρίσης, οι ανάγκες των συσιτίων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 ετών έχουν αυξηθεί. Κοιτάξτε, οι ανάγκες αυξομειώνονται βέβαια ανάλογα την περίοδο και τις περιστάσεις που επικρατούν. Οι ενορίες μας όσο και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προσπάθησαν ακόμη και στις περιόδους καραντίνας να μην σταματήσουν τη δραστηριότητά τους, καταφεύγοντας τη λύση κατοίκων διανομής τροφίμων, συσιτίου δηλαδή. Για παράδειγμα, ας πούμε, να αναφέρω την ενορία Αγίου Γεωργίου Πόρου και όχι μόνο, που σε συνεργασία με τη βοήθεια στο σπίτι ή άλλων εθελοντών μετέφεραν, διένυμαν το φαγητό, το συσίτιο στους ανθρώπους προκειμένου να μην μένουν νηστικοί σε περίοδους καραντίνας. Να πω βέβαια ότι στις ενορίες που καθημερινά προσφέρουν συσίτιο είναι και η ενορία της του Θεού Σοφίας, νέων κλαζομενών. Βέβαια, μεταξύ δηλαδή, άλλων παρουσιάσαμε εμείς κάποιες ενορίες. Συνολικά πόσες μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση, πατέρα Μεθόδιε? Κοιτάξτε, συνήθως κατά μέσο όρο είναι 50 με 60 μερίδες από την κάθε ενορία. Αναλόγως βέβαια τις δυνατότητες που έχει και η κάθε μια, γιατί ξέρετε, χρειάζονται μεγάλα σκεύη να παρασκευαστούν όλα αυτά. Χρειάζεται αριθμός εθελοντών που βοηθούν στην παρασκευή, στο πακετάρισμα. Ναι, έχει επηρεάσει και η πανδημία που έχει και ο κορονοϊός, έχουν μειωθεί και οι εθελοντές. Σίγουρα, ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, να σας πω, το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο επίσης έχει μια δράση που λέγεται Διακονία Αγάπης, η οποία στηρίζει σε τακτική βάση περίπου 1.800 οικογένειες. Ενώ στην προ-πανδημίας εποχή είχαμε κάποιες δεκάδες εθελοντών, ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα έχουν περιοριστεί σε λιγότερο από 10 άτομα. Τα άτομα αυτά βέβαια δεν επαρκούν για να καταχωρήσουν, να ξεχωρίσουν τα τρόφιμα, να τα πακετάρουν
γιατί πρέπει να είναι έτοιμα όταν φτάνει στην είναι η μέρα διανομής και φτάνει ο άνθρωπος που θέλει να λάβει τη βοήθεια στην πόρτα της διακονίας, να είναι σε ένα πακέτο για να του δοθεί. Δεν τα φτιάχνουν εκείνη την ώρα. Είναι κατανοητό αυτό. Μάλιστα, κάποιος ο οποίος επιθυμεί να βοηθήσει, εθελοντής αυτή τη στιγμή, τηλεθεατής, πού πρέπει να απευθυνθεί, πάτερα Μεθόδιε? Εάν θέλει να βοηθήσει στα συσίτια και μένει σε κάποια από τις γειτονιές που αναφέραμε, τις ενορίες, ναι, μπορεί να απευθυνθεί κατά τόπους ενορίες ή μπορεί να προσφέρει εθελοντικά τη βοήθειά του στην Διακονία Αγάπης. Η Διακονία Αγάπης στεγάζεται αυτή τη στιγμή στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 27 και το τηλέφωνο της Διακονίας, ναι, ναι, είναι 2810 300 110. Υπεύθυνη στο χώρο αυτό είναι η κυρία Αγάπη, ναι, η οποία συντονίζει την όλη προσπάθεια εκεί πέρα, και μπορούν να απευθυνθούν σε αυτό το τηλέφωνο πρωινές ώρες βέβαια και να συνεννοηθούν. Προτιμούνται άτομα τα οποία, μάλιστα, έχουν είτε πιστοποιητικό νόσησης είτε έχουν κάνει εμβολιασμό, γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες. Ιδάλλως τώρα πρέπει να πρέπει να υποβάλλονται σε εβδομαδιαία 2 τεστ όπως προβλέπετε. Μάλιστα. Γιατί δεν παίζουμε βέβαια με τη δημόσια υγεία. Στο Δήμο Ηρακλείου που έχετε ακριβή εικόνα, πόσες οικογένειες εποφελούνται των δράσεων ενοριών εκεί περιμετρικά του κέντρου? Είναι χιλιάδες οι οικογένειες, είναι, μάλιστα, χιλιάδες. Σας είπα μόνο από τη Διακονία Αγάπης είναι 1.800 είναι οικογένειες, χιλιάδες, ακριβώς, όχι ακριβώς άτομα, οικογένειες. Διανύουμε εποχή οικονομικής κρίσης, επειδή φαντάζομαι... αριθμό, ναι. Αν διανύουμε εποχές οικονομικής κρίσης, φαντάζομαι αυτές οι δράσεις σίγουρα είναι δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Αν οι ανάγκες δηλαδή τώρα με την πανδημία σας θυμίζουν άλλες εποχές. Κοιτάξτε να δείτε, κάποιες ενορίες έχουν αρκετές δεκαετίες αυτή τη δράση. Τα συσίτια πόρων, γερόντων, μοναχικών ατόμων. Ναι. Κάποιες άλλες ενορίες τα τελευταία χρόνια της κρίσης και της πανδημίας διεύρυναν τον κύκλο και εντάχθηκαν και αυτές σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί σίγουρα η μέριμνα για τον πλησίον είναι από τα βασικά έργα και διακονίες της Εκκλησίας. Δεν είναι, πρώτιστο είναι το αγιαστικό βέβαια, αλλά τον άνθρωπο τον κοιτάζουμε ψυχοσωματικά. Όταν ο άλλος πεινάει και υποφέρει και δεν έχει να φάει ή δεν έχει να φορέσει ένα ρούχο, ένα παπούτσι, δεν μπορείς να του λες μόνο για την ψυχή του. Πρέπει να δούμε πρώτα και τις σωματικές σωστά, ανάγκες. Σωστά, σωστά, σωστά. Πατέρα Μεθόδια, να σας ευχαριστήσω θερμά για εγώ την παρουσία σας για και για το πρόσκληση σχόλιο σας. Βέβαια. Σπουδαίο το έργο το οποίο επιτελούν.